Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα. Και θέλω να μου πεις, γιατί από χθες που πήρα τη σκαλέτα της εκπομπής σημερινής στα χέρια μου, μου γράφουνε nude. Ναι. Και εγώ τους λέω, τι είναι ρε παιδιά το nude, δεν καταλαβαίνω. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τι είναι το nude. Το nude, κανονικά, επί λέξη είναι το γυμνό. Το nude τι λέμε στη μόδα μας, είναι το λεξιλόγιο της μόδας. Nude λέμε όλα τα χρώματα του δέρματος. Το μπέζ, το ροζ της πούδρας, όλα αυτά τα κρεατή τα χρώματα, αυτά λέμε nude. Άρα φαντάζε, λοιπόν, nude είναι όλο αυτό το πράγμα, το τισάμου, το μπεζάκι, το καφετί. Ακριβώς αυτό. Αυτά που είναι κοντά στο δέρμα μας. Τα χρώματα του δέρματος, ανάλογα με τις αποχρώσεις βέβαια. Το οποίο χρώμα, Αφροδίτη, έχω την αίσθηση ότι τώρα που ανοίγει ο καιρός και θα μαυρίσουμε και θα πάρουμε λίγο χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο στις γυναίκες, ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι το απόλυτο χρώμα της άνοιξης όταν θέλουμε να κάνουμε ουδέτερη εμφάνιση. Τα nude τα χρώματα είναι ουδέτερα. Ξεκινάμε να τα φοράμε από τώρα και μέχρι το φθινόπωρο έχουμε όλη την άνοιξη να τα φορέσουμε. Και άμα μαυρίσουμε λιγάκι, δείχνουν να αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο γιατί κάνει μια αντίθεση το δέρμα μας με τα ρούχα. Γιατί πολλές γυναίκες τα φοβούνται όμως, δηλαδή είναι χρώματα τα οποία. Είναι λίγο και εμένα με φοβίζουν λίγο να το βάλω το έτσι στο μπέζ. Νομίζω ότι. Οι γυναίκες έχουμε ένα μεγάλο πάθος με το μαύρο το χρώμα, σαν ουδέτερο. Δεν βλέπουμε καθόλου κάποια άλλα χρώματα που μπορεί να παίξουν ουδέτερα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να το φοβόμαστε, γιατί όπως και να το φορέσουμε, ό,τι συνδυασμό και να κάνουμε, είναι άφοβο γιατί είναι ουδέτερο. Δεν θα κάνουμε μια άσχημη εμφάνιση. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα κομμάτια λοιπόν, που μας έχει φέρει. Να βλέπουμε. Εδώ πέρα έχουμε βάλει στην κούκλα μας ένα κλασικό όλο nude σύνολο, το οποίο είναι τύπου Chanel, με σακάκι, με τις πέρλες και με φούστα. Συνδυάζεται δηλαδή και πάνω και κάτω γίνει η απόχρωση. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια, μέχρι τα παπούτσια, την τσάντα, τα πάντα, μέχρι και το make-up μας. Total nude look, όπως έχουμε και εδώ πέρα. Τέλεια. Τζάντα σε σωμόν, σε αυτό το nude που είδαμε το μπέζ και το πιο ροζ nude. Και το συνδυάζεις αυτό, και το έτσι. Το συνδυάζουμε εδώ πέρα σε αυτό το σύνολο. Εγώ δεν θα το συνδυάζα αυτό. Θα βάζα κάτι σε πιο έντονο χρώμα, ας πούμε, για να το σπάσω. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί για να σπάσουμε λίγο το χρώμα, να κάνουμε κάτι σε αντίθεση. Στα συγκεκριμένα σύνολα στα nude μπορούμε να βάλουμε άφοβα κάτι πάρα πολύ έντονο σε φουλάρι, σε κόσμημα, σε παπούτσι. Το προτείνεις αυτό το γίνο, τις γίνες αποχρώσεις, τα καφετί, τα μπεζοειδή κτλ. Για πρωινές ώρες ή και για βραδινές? Για όλες τις ώρες, ανάλογα με το συνδυασμό που θα κάνουμε. Αυτό, ας πούμε, το σύνολο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μπεζ σύνολο για πρωί, για τη δουλειά. Το σύνολο αυτό επίσης μπορούμε να το βάλουμε αυτό το σακάκι για μια βραδινή έξοδο. Μ' αρέσει αυτό, που μου κάνει πιο λίγο. Ροκ. Είπαμε, μου κάνει έτσι το κουμπάκι, είναι. Ναι, είναι λίγο Σάκης Ρουβάς αυτό. Δεν είναι? Μοιάζει αρκετά με τα σακάκια που φοράει ο Σάκης Ρουβάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι military με πολλά κουμπιά και είναι πάλι σε nude απόχρωση. Θα το πάρω αυτό επίσης, για να είμαστε. Για βράδυ μπορούμε να δούμε μια εμφάνιση. Ναι. Σου δείξω αμέσως. Α, δανδελίτσα. Το οποίο δανδελίτσα, το οποίο ξεκινάμε με μια nude φούστα, δερμάτινη, για πρωί ή για βράδυ, το συνδυάζουμε με ένα σακάκι πάλι σε nude ανοιχτή απόχρωση. Πες μου λίγο, ξανθιές ή μελαχρινές περισσότερο, πού ταιριάζει? Σε όλες. Σε όλες, σε όλους τους, είπαμε είναι ουδέτερο. Είναι ακριβώς όπως είναι το μαύρο. Να μην το βλέπουμε σαν χρώμα, σαν μαύρο να το βλέπουμε. Σαν μαύρο. Και είναι και εύκολο συνδύαστο. Είναι πάρα πολύ εύκολο συνδύαστο. Ας πούμε, τη φούστα που είδαμε μπορούμε να τη δούμε και σε σορτσάκι. Για ποιες ηλικίες, Αφροδίτη, δηλαδή πάει περισσότερο στις πιο νεαρές κοπέλες ή πάει στις πιο. Όταν θέλουμε να κάνουμε πιο σοβαρό το look μας, δηλαδή στις πιο μεγάλες. Εξαρτάται από το κόψιμο του ρούχου από εκεί και πέρα. Σαν χρώμα, είπαμε ότι είναι ένα χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει σε όλες τις αποχρώσεις, σε όλες τις ηλικίες. Αυτό το σορτσάκι εδώ πέρα που βλέπουμε. Το φοράει αυτό. Δερμάτινο είναι, ναι. Το φοράει μια πιο νεαρή κοπέλα. Τώρα δεν θα το προτείνουμε αυτό σε μια γυναίκα η οποία είναι 50+. Αν έχουμε λίγα μπουτάκια, δηλαδή αυτό το κόψιμο τώρα. Είναι φαρδί και χαμηλό. Τα λίγα μας μπουτάκια στα σημεία τα επίμαχα είναι κρύβονται και εδώ και εδώ από μέσα. Γιατί οι Ελληνίδες έχουμε λίγο έτσι, είμαστε λίγο εδώ στα μπουτάκια, τα έχουμε λίγο τα αυτά μας. Έχουμε, όσο να είμαστε ζουμερές γυναίκες. Καλύτερα, η γιαγιά μου έλεγε, άμα δεν έχει γυναίκα πια σήματα, τι να την κάνεις. Έτσι ακριβώς. Και κλείνοντας, το nude δεν μπαίνει μόνο στα ρούχα, πάει και στα αξεσουάρ, όπως έχουμε μια ωραία μπουτουνιέρα εδώ πέρα. Υπέροχη είναι αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε και nude. Για ξαναδείξτε να λίγο να τη δούμε. Να τη δούμε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνδυάζουμε με τα πάντα. Και κλείνοντας μπορούμε να κάνουμε και nude make-up. Nude make-up, όταν κάνουμε nude make-up, δηλαδή σε γίνους τόνους, αυτό που λες, βάζουμε μπέζ και καφέ και τα λοιπά. Τα nude χρώματα είναι ακριβώς αυτή η παλέτα εδώ πέρα. Είναι όλη η γίνη τόνη του καφέ και του γκρι.
Και με λίγο χρώματα παραπάνω, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε κάποιο eyeliner. Να σου πω κάτι, ταιριάζει σε πιο ιωκαμένα πρόσωπα, δηλαδή θέλει να έχουμε πάρει λίγο χρωματάκι. Θέλει λίγο να έχουμε πάρει χρωματάκι, ελάχιστα, για να φανεί καλύτερα. Γιατί μου φαίνεται σαν νεκρού του νεκρού που λέμε. Α, κατάλαβα τι λες. Αφροδίτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα το επιλέξουμε και για πρωί και για βράδυ και μικρές και μεγαλύτερες γυναίκες είναι. Και η συμβουλή είναι να το βλέπουμε σαν ουδέτερο χρώμα. Όχι σαν κάτι το παράξενο. Το καινούριο μαύρο λοιπόν είναι το μπέζ, το κρεατή. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.